Εδώ, κυρίες και κύριοι, με τους κυρίους Γιώργο Καντή και Γιάννη Χατζιαντωνίου υποδεχόμαστε τον Ναύαρχο εν αποστρατεία, τον αγαπημένο μας Ναύαρχο, όχι μόνο ημών, αλλά όλων των Ελλήνων, τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο. Κύριε Εγκολφόπουλο, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σας έχουμε και σήμερα κοντά μας. Τι μου κάνετε? Δική μου τιμή και χαρά που είμαι μαζί σας με τόσο εκλεκτό πάνελ. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Ναύαρχε, με τις σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα? Βλέπουμε μια περίεργη έτσι ηρεμία κτλ. Για να σας ακούσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώς διεμήφθη μεταξύ των δύο ηγετών μας, αλλά διαπιστώνω, θα σας πω από πού το διαπιστώνω αυτό, για δύο πράγματα. Πρώτα, σήμερα, μάλλον εχθές για πρώτη φορά, ο κύριος Ερντογάν μας είπε ότι θέλει να κάνει συμβιβασμό, να τα βρούμε. Εντάξει. Αυτό όμως το οποίο, και ξέρετε, εγώ είμαι από αυτούς που προσέχω πάρα πολύ το τι λέει και δεν του χαρίζουμε σε οτιδήποτε πει, ή αυτός ή όλοι οι παρατερχάμενοι του εκεί, ας πούμε. Αυτό όμως το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση, κύριε Κλεάνθη, είναι ότι η Τουρκία κάνει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα σε διάφορα ξένα έντυπα. Γράφουν άρθρα, δικοί τους αρθρογράφοι, δίνουν συνεντεύξεις, όλα υπέρ της Τουρκίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι στις 4 Απριλίου το ίδιο άρθρο από δύο διαφορετικές τουρκάλες δημοσιογράφους κυκλοφορούσε, το ένα στο Arab News, στα αραβικά νέα, και το άλλο στο Guardian του Λονδίνου. Ακριβώς το ίδιο άρθρο, το οποίο μιλούσε ότι οι εκλογές, οι δημοτικές, δώσανε μεγάλη όθηση στη γυναίκα και στην ύπαρξη της γυναίκας στην Τουρκία. Την εβδομάδα αυτή λοιπόν που πέρασε, επειδή παρακολουθώ όλο το διεθνή τύπο, διεπίστωσα ότι οι αρθρογράφοι του, οι οποίοι είναι... μέχρι τώρα δεν χρωστάγανε καλή κουβέντα στην Ελλάδα, και ενώ μέχρι τώρα θέτανε όλες τις διεκδικήσεις, δηλαδή αμφισβήτηση νησιών, αμφισβήτηση κυριαρχίας, χίλια δυο άλλα πράγματα, ξαφνικά άρχισαν να γράφονται σε όλα τα, από αρθρογράφους πάρα πολύ σοβαρούς, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιαϊτζή, οι ίδιες αρθρογράφοι, οι δύο κοπέλες αυτές, οι οποίες δεν χρωστάγανε πολύ κουβέντα, ένας άλλος, ο Καϊκάγογλου, στο All Monitor, αρχίσαν να γράφουν ότι οι διαφορές με την Ελλάδα είναι τρεις, και παρακαλώ κρατηθείτε, η μία είναι το Κυπριακό, η άλλη είναι ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, και ο τρίτος, προσέξτε τώρα, είναι η δίκαια μοιρασιά του πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου. Από αμφισβήτηση και οτιδήποτε άλλο δεν άκουσαμε τίποτα. Δεν υπάρχουν διαφορές. Λέγαν βέβαια, γράφανε οι ίδιοι, οι οποίοι στο παλιότερο γράφανε όλες τις άλλες διαφορές που σας λέμε, για το Κάζους Μπέλι, για το ένα, για το άλλο και τα λοιπά. Παλιότερα λοιπόν, ενώ γράφανε αυτά, τώρα δεν λένε τίποτα. Να. Αυτό, με τη δήλωση που έρχεται του κυρίου, τη χθεσινή δήλωση του κυρίου Ερντογάν, ότι με την Ελλάδα δεν έχουμε θέμα που μπορούμε να λύσουμε και ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς και να προχωρήσουμε, δεν είναι το ίδιο. Ο όρος που χρησιμοποίησε για το συμβιβασμό δεν είναι ο ίδιος με αυτό που έλεγε το Καζάν Καζάν. Επομένως εδώ πρέπει να αρχίσουμε να παρακολουθούμε μία στροφή της Τουρκίας. Θα μου πείτε, γιατί την κάνει αυτή τη στροφή η Τουρκία? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Και ο βασικός λόγος για μένα είναι η αλλαγή του χάρτη στη Μέση Ανατολή. Η αλλαγή του χάρτη στη Μέση Ανατολή σημαίνει απειλή για την Τουρκία.
Αν θέλετε αυτό να το εξηγήσω, θα το εξηγήσω. Ναι, σας παρακαλώ, διότι αυτό όταν... εξηγήστε το. Γιατί... Ναι, ναι, διότι γιατί... εάν εξαλειφθεί η Χαμάς, μετά θα ξεκινήσει η Χεζμπολάχ. Γιατί η Χαμάς, θα σας πω ότι εχθές ανακοινώσαν οι Ισραηλινοί ότι λόγω της εκεχηρίας αυτής που κάνανε και της καθυστέρησης για να, στη Γάζα, ο πόλεμος από εκεί που ήταν να τελειώσει στις περίπου 6 με 7 εβδομάδες θα πάρει γύρω στους 6 μήνες να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα. Μετά όμως έχουμε θέμα με τη Χεζμπολάχ. Εάν φύγει η Χεζμπολάχ από τη μέση... Η οποία είναι πολύ πιο δύσκολος αντίπαλος, κύριε Ναύαρχε, από τη Χαμάς. Ναι, αλλά η Χεζμπολάχ, ξέρετε, έχει τακτικό στρατό, κύριε Καντή. Δεν γίνεται μέσα στις πόλεις αυτό που γίνεται τώρα. Θα σας θυμίσω ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι σε 4 διαστάσεις. Είναι στον αέρα, στη στεριά, στη θάλασσα και υπόγεια. Και το υπόγειο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή στο υπόγειο, όπως ξέρετε, δεν έχουν πολλά στρατεύματα μάθει να επιχειρούν. Και γιατί αυτές οι εξελίξεις είναι απειλή για την Τουρκία? Για αυτό θα σας εξηγήσω αμέσως το γιατί. Αυτό περιμένω. Διότι με το που θα φύγουν οι Ιρανοί από τη μέση, οι πρώτοι οι οποίοι παίρνουν επάνω τους είναι οι Κούρδοι του Βόρειου Ιράκ και οι Κούρδοι της Βόρειο-Ανατολικής Συρίας. Ο δε Άσαντ, προκειμένου, επειδή βρίσκεται σε ζωφερή κατάσταση, αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών, ότι η Συρία βρίσκεται σε ζωφερή κατάσταση, ζήτησε επισήμως μέσω της Σαουδαραβίας να μην επιτεθεί μετά τον πόλεμο, ότι δεν πρόκειται τα συριακά στρατεύματα να χτυπήσουν Ισραηλινούς, εφόσον επιχειρούν με τη Χεζμπολάχ. Άρα λοιπόν, αν το διάβασα καλά, θέλετε να πείτε, κύριε Ναύαρχε, ότι επειδή θα δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο στην Τουρκία εσωτερικό με τους Κούρδους, δεν αντέχει και μέτωπο με την Ελλάδα? Όχι μόνο εσωτερικό. Πρώτα θα δημιουργηθεί το εξωτερικό μέτωπο, δηλαδή στο Βόρειο Ιράκ και στη Βορειοανατολική Συρία. Εκεί ήδη επιχειρούν οι Αμερικάνοι και το Βόρειο Ιράκ είναι σχεδόν μια αυτόνομη κουρδική περιοχή. Αυτό όμως το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, αυτός ο μεγάλος ο δημοσιογράφος και αναλυτής, ο κύριος Ρούμπιν, είπε την εξής φράση, έγραψε ένα άρθρο που είπε την εξής φράση: εάν η Χαμάς είναι απελευθερωτικό κίνημα για την Τουρκία, τότε γιατί και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην αναγνωρίσουν το ΠΚΚ ως απελευθερωτικό κίνημα? Παιδιά, μήπως έχουμε αυτό κάνει... λοιπόν να βαθιά, ναι, αρχίζει και προμηνύει διάφορα πράγματα. Να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Ναύαρχε. Πολύ βαθιά μπήκαμε τώρα και εγώ... Πάρα πολύ βαθιά μπήκαμε. Ναι, μπήκαμε βαθιά, ναι, αλλά δυστυχώς, όμως, δυστυχώς αυτό, ξέρετε... Μην μου τη χαλάτε την κάμερα, ήταν προηγούμενος πολύ ωραία. Διότι αυτό θα φέρει... Αυτό, κύριε Λοΐζο, θα φέρει τη λύση του Κυπριακού. Ναι, αλλά... Μια στιγμή, Γιώργο, μισό. Εδώ τεκμηριώστε. Να ακούσουμε που φυσικά. Λέτε, ότι θα φέρει τη λύση. Τώρα μου τη χαλάσατε την κάμερα. Προηγουμένως ήταν πολύ καλά. Λοιπόν, γιατί πιστεύετε ότι θα φέρει τη λύση στο Κυπριακό? Διότι από τη στιγμή... Εκεί είναι καλά. Μάλλον, να το πω διαφορετικά. Τι απομένει μετά το Μοντανά για να λυθεί το Κυπριακό? Τι απομένει? Η απόσυρση των στρατιωτών... Του στρατού από τη Βόρειο Κύπρο. Αυτή ήταν εκεί που τα χαλάσανε. Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο κοπήκανε οι σχέσεις με τη Βόρειο Κύπρο. Και θα το κάνει αυτό. Το σταμάτησαν οι Τούρκοι εκεί. Το Μοντανά το σταμάτησαν οι Τούρκοι, δεν δεχόντουσαν την απόσυρση. Δεν δεχόντουσαν να φύγει η υποτιθέμενη εγγυήτρια δύναμη. Και γιατί να το δεχτούν τώρα? Άρα αυτό, Ναύαρχε, σημαίνει, Ναύαρχε, ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία, αθηναϊκή και κυπριακή, θα πρέπει τώρα να κρατήσουν και να μην υποχωρήσουν. Μα δεν έχουν υποχωρήσει. Στα δεν επερχόμενα. Έχουν υποχωρήσει. Και θα σας πω κάτι. Πριν πάω πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος και μετά η Ελλάδα
έχουν επιλεγεί για την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ναι, σωστά. Και βεβαίως αυτό τι είναι, αυτό είναι το προμήνυμα, της αναδιοργανώσεως και ανοικοδόμησης της Γάζας. Από πού θα πηγαίνουν αυτά τα υλικά? Δεν θα πηγαίνουν από το Ισραήλ, θα πηγαίνουν μέσω Ελλάδος-Κύπρου. Άρα λοιπόν, κύριε Ναύαρχε, όπως έγινε η Ελλάδα κόμβος για την Ουκρανία. Για την Ουκρανία, ναι, την, μπράβο, σωστά το λέτε, κύριε ακριβώς. Για την βοηθήστε με λίγο. Αναδιοργάνωση. Για την βοήθεια και την ανοικοδόμηση. Για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τώρα γινόμαστε και για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Τώρα ωραία. Η Κύπρος κυρίως γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράθυρο. Αυτό λοιπόν γίνεται κυρίως ένα στοιχείο το οποίο θα αναγκάσει. Θα αναγκάσει να δεχτεί η τουρκική ηγεσία πιέσεις. Ωραία. Γιατί δεν θέλουν πλέον να έχουν καμία τουρκική έστω και έμεση εμπλοκή σε αυτή την παροχή όλων αυτών των υπηρεσιών προς τη Γάζα. Δεν εμπιστεύονται την Τουρκία. Ωραία. Αυτό, θα λοιπόν σας πω ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό δεν είναι μία οποιαδήποτε εταιρεία. Αλλά είναι μία εταιρεία η οποία δεν ανήκει ιδιωτική μεν, αλλά αποτελείται από απόστρατους, από αξιωματούχους της CIA, του State Μάλιστα. Department, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί πλέον. Μπορώ μια ερώτηση, κύριε Ναύαρχε? Σας ακούω. Η συλλογιστική που μας αναλύεται είναι πάρα πολύ σωστή. Ναι. Καταδεικνύει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας μπορεί σε πρώτο χρόνο να φαίνεται υποχωρητική, αλλά όμως αποδεικνύεται πως αποδίδει πάρα πολύ καλά. Γιατί τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε μακροπρόθεσμα και όχι με ορίζοντα μιας εβδομάδας. Σωστό. Να συμπληρώσω. Δεύτερον, να τελειώσω λίγο, Γιάννη. Να τελειώσω λίγο. Δεύτερον, μήπως τώρα είναι η ώρα που συνεχώς ενισχύεται και η θέση μας στα διεθνή φόρουμ και η ρητορική μας, αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις μας, να πατήσουμε πόδι, να το πω έτσι χοντρά, και να επιβάλλουμε τους όρους μας? Τι γιατί λέτε, κύριε Κολφόπουλο? Στο θέμα των υδρογοναθράκων δεν καταλαβαίνω τι έχουμε να μοιράσουμε με τους Τούρκους. Είπε πολύ σωστά ο κύριος Δένδιας, σιγά μην παίρνουμε και άδεια για να ψαρέψουμε στα αντικήθυρα. Τι λέτε, κύριε Κολφόπουλο? Κύριε Καντή, έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε, ούτε άδεια παίρνουμε, ούτε έχουμε να μοιράσουμε κάτι. Απλά θα σας πω, η Τουρκία βλέποντας ότι βλέποντας ότι με τη στάση της αυτή, δηλαδή τη σκληρή στάση που δεν συζητάει τίποτα, που συνέχεια απαιτεί, όχι μόνο δεν έχει επιτύχει τίποτα, αντιθέτως έχει απομακρυνθεί πλήρως από αυτό που λέγεται Δύση. Και μην κοιτάτε αυτή την τουρκική προπαγάνδα και τον επικοινωνιακό ρόλο ότι ο Ερντογάν μιλάει με όλους, δεν του μιλάει κανένας. Αυτό όμως που αυτή τη στιγμή συμβαίνει είναι, βλέπει ότι θα πιέσουν η Δυτική, η Ευρώπη και η Αμερική να φύγει το στρατός και να γίνει η Διζωνική Ομοσπονδία στην Κύπρο. Αυτό που θέλουμε εμείς δηλαδή. Μπράβο. Βλέπει αυτό θα υπάρξει πίεση. Γιατί? Ακριβώς για το λόγο της ανοικοδόμησης της Γάζας και των Παλαιστινίων. Mm-hmm. Βλέπει ότι αυτή που βοηθάει την Ευρώπη, η Ευρώπη βοηθάει το Λίβανο. Ο Ερντογάν δεν έχει λεφτά να βοηθήσει το Λίβανο. Άρα φεύγει και από τη μέση. Καλά, εδώ και δεν έχει λεφτά να βοηθήσει τον εαυτό του Ερντογάν. Μπράβο. Και βεβαίως οι σχέσεις του με το Ισραήλ είναι κάκιστες. Δεν υπάρχουν χειρότερες και ούτε πρόκειται να γίνουν. Και τρίτον, η Αίγυπτος δεν είναι η χώρα η οποία μπορεί να του προσφέρει αυτά που θέλει. Άρα τι κάνει? Κάνει έναν, λέει, να συμβιβαστώ τι? Και να πει, ρε παιδιά, εντάξει, εσείς θα τα πάρετε όλα, εγώ έχω τόσες ακτές, αυτό που πουλάει συνέχεια στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι να τσιμπήσω κι εγώ. Το τι θα τσιμπήσει και αν θα τσιμπήσει, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας λοιπόν, από τώρα. Για να πάμε σε κάτι πιο βατό, γιατί είναι και επίκαιρο και ο χρόνος εκπνέει σιγά σιγά. Τι γίνεται με την πρωτοβουλία αυτή, την οποία έλαβε σοβαρά από ό,τι βλέπω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, σχετικά με την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης, και λέγεμε δηλαδή εδώ Ελλάδα, ας πούμε, και θαλάσσια σύνορα.
της Ευρώπης. Κοιτάξτε, ο κύριος Πρωθυπουργός προωθεί το θέμα του ευρωπαϊκού ομολόγου, του ευρωομολόγου για το θέμα της άμυνας. Εντάξει, στα πλαίσια αυτά... Μου το είχε πει αυτό τις προάλλες, το άκουσα για πρώτη φορά, που το είχε πει ο κύριος Ευάγγελος Μεϊμαράκης σε μια συνέντευξη που του είχα κάνει. Για συνεχίστε, λοιπόν, να μου. Αυτό λοιπόν αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει σάρκα και οστά. Mm. Δηλαδή καταλαβαίνουν όλοι. Ότι πρέπει η άμυνα της Ευρώπης να αρχίσει να ενοποιείται. Θα γίνει κάτι σοβαρό ή θα είναι γρήγορα έτσι για τα μάτια? Κοιτάξτε, το πρώτο που μπορεί να γίνει, ναι, είναι αυτό ο θόλος που λένε, το Iron Dome, δηλαδή η αντιεροπορική απειλή από οποιονδήποτε που πάει να μπει στην Ευρώπη. Εκεί θα έχει σίγουρα, γιατί αυτό το πλαίσιο... Έχει κόστος υψηλό αυτό? Αν έχει, λέει. Όχι, ακούστε, το κόστος υψηλό δεν επιμοιράζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ναι, λέω απλώς. Αν δεν είναι πολύ υψηλό, δεν είναι πιο βαθό να γίνει. Εξαρτάται, ακόμα κοιτάξτε, είναι στα σχέδιο. Το τι θα χρειαστεί, πόσο θα πάει, δεν μπορεί να το ξέρουμε. Αυτό όμως το πρώτο θέμα το οποίο ανακύπτει και το έχουν βγάλει τώρα και οι Τούρκοι στην επιφάνεια, είναι αυτά τα ραντάρ. Προσέξτε, τα ραντάρ που λένε, τα 7 ραντάρ που θα πάρει η Ελλάδα της ΑΕΣΑ. Ναι. Τα ιταλικά, δηλαδή τα πολύ γαλλοϊταλικά, η γαλλοϊταλική κατασκευή, η οποία λέει τι λέει, θα ελέγχουν 7 περιοχές από την Κύπρο μέχρι το Αιγαίο. Οι Τούρκοι πήραν και φτιάξανε χάρτες. Μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Οι Τούρκοι πήραν και φτιάξανε χάρτες σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Mm. Παραμύθια της καλημάς. Εκεί είμαστε τόσο καλυμμένοι που δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι για τους μετανάστες, για τα περίεργα εμπορικά πλοία που περνάνε, που γίνεται το λαθρεμπόριο. Και πού θα γίνει αυτό? Αυτό θα κλείσουν όλα τα στενά, θα κλείσει όλη η περιοχή από την Κύπρο, για την προστασία όλων και του καλωδίου που θα συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο. Με την Κύπρο, μάλιστα. Ακριβώς. Και είδατε εχθές, συζητήσανε ο κύριος Γιαλαπετρίτης με τον κύριο Σούκρη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, συζητήσαν την ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Κρήτης. Και έρχεται εδώ, κύριε Ναύαρχε, ένας πολίτης και ρωτάει, τι την κόφτει τώρα άραγε την Τουρκία αν θα σταματήσει το λαθρεμπόριο? Αυτό είναι φυσική ερώτηση, και να σταματήσει και το μεταναστευτικό. Γιατί αυτά τα πλωτά ραντάρ θα είναι εντός των χωρικών υδάτων, θα είναι αρκετά έξω, αλλά θα βλέπουν σε πολύ μεγάλη κανονικά απόσταση. Ένας εταίρος της Ευρώπης, κύριε Ναύαρχε, κανονικά, ένας εταίρος της Ευρώπης, θα πρέπει να χαίρεται που θα σταματήσει το λαθρεμπόριο. Εδώ η Τουρκία διαμαρτύρεται. Γιατί άραγε? Μα κύριε Καντή, η Τουρκία δεν είναι εταίρος της Ευρώπης και δεν θέλει να... Έτσι λέει, για το μεταναστευτικό, έτσι λέει. Καλά, έτσι λέει, για να παίρνει λεφτά. Αλλά μην το πάμε εκεί τώρα, εντάξει. Αλλά εδώ βλέπετε ότι λαμβάνονται μέτρα, τα οποία μέτρα αυτά έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο σε όλα αυτά που σχεδιάζουμε. Και όλα αυτά, κύριε Κλεάνθη, θα γίνουν με το ευρωομόλογο. Έτσι, θα είναι λεφτά από το ευρωομόλογο. Και με πολύ μικρό κόστος. Αυτά τα 7 ραντάρ είναι 15,9 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 90% είναι από την Ευρώπη τα χρήματα. Εμείς δεν βάζουμε τίποτα. Ακριβώς. Εμείς το μόνο που θα βάλουμε είναι οι πυλώνες και τα στηρίγματα και τη διασύνδεση που θα κάνουμε τη στεριά, ας πούμε. Μάλιστα. Βλέπετε. Ναι, σας ακούω. Έλα, Γιάννη, ένα τελευταίο, σε παρακαλώ. Σχετικά με τα τελευταία γεγονότα, Αλβανία, Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Λιβύη, αυτά τα γεγονότα, η παρουσία του Ράμα στην Αθήνα, η αλλαγή κυβέρνησης στα Σκόπια, στη Βουλγαρία τα επερχόμενα, σε σχέση με τη συμπεριφορά της διοικήσεως στη Λιβύη, που είναι όλοι υποκαταστήματα από ό,τι φαίνεται της Τουρκίας και του Ερντογάν. Τι γίνεται με αυτό το τόξο και τις ενέργειες τους και πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Να σας πάω λίγο παραπέρα για να καταλάβετε αυτό που μου λέτε, να το προσθέσω. Ναι. Την Παρασκευή που μας πέρασε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας έβγαλε ανακοίνωση και επιστούσε την προσοχή στην Τουρκία, γιατί στη Νέα Καλλιδονία, στον Ειρηνικό, είναι αυτή που προκαλεί τις εντάσεις και την εξέργηση των ανθρώπων. Λοιπόν,
αντιλαμβάνεστε ότι πάει και μπλέκει παντού. Ναι, ναι. Ακούστε κάτι. Όποιος δεν έχει δύναμη παίζει κάτω από το τραπέζι. Κάνει κινήσεις κάτω. Προσπαθεί λοιπόν, επειδή λεφτά δεν έχει, οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν τελείως εξαθλειωθεί, γιατί δεν έχει πάρει ανταλλακτικά ούτε για τα αεροπλάνα της, ούτε για τα πλοία της, ούτε για το στρατό ξηράς. Εδώ και 4 χρόνια από την Αμερική που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, η διαθεσιμότητά τους είναι πάρα πολύ χαμηλή. Υποτίθεται ότι και τη διαφημίζει μία πολεμική βιομηχανία. Γι' αυτό έβαλε νερό στο κράσι του. Τι κάνει? Μέσω των μυστικών υπηρεσιών προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα, καταρχήν σε εμάς, διότι βλέπει ότι οι δυνατοί στην περιοχή είναι οι Έλληνες και η Ελλάδα. Και βλέπει ότι και για αυτούς ακόμη η προοπτική τους στην Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα. Άρα τι κάνει? Προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα για να, κατά τη γνώμη της, να εξασθενεί. Τώρα ακούστε κάτι. Αυτοί που βγήκαν στα Σκόπια, με συγχωρείτε, οι άνθρωποι είναι, δεν μπορεί να τους πάρει στα σοβαρά, ας πούμε. Είναι ακραίοι, είναι να μην πω τώρα. Ο Ράμα είναι ο γνωστός Ράμα, ο οποίος μόλις του τρίξεις λίγο την αυτή θα εξαφανιστεί. Ένα τελευταίο, Γιώργο. Μια ερώτηση πολύ σύντομη, κύριε Ναύαρχε. Να τελειώσει για τη Λιβύη. Στη Λιβύη, παρακαλώ. Εκεί υπάρχει το χάος. Άρα η Τουρκία εκεί βρίσκει και μπορεί και επιπλέει, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, έλα, Γιώργο, την ερώτησή σου γρήγορα. Ερώτηση, κύριε Ναύαρχε. Φαίνεται ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και το έχει παρακάνει ο Νετανιάχου, γιατί έχει πλέον προβλήματα και στο εσωτερικό. Αναφέρομαι σε αυτό που του είπε ο Γκάντς που είναι μαζί του στην κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι θα έχει πρόβλημα ο Νετανιάχου αν συνεχίσει και τελικά εισβάλλει στην Ράφα? Και αν, αποδυναμώνεται με την απόφαση αυτή του εισαγγελέα. Και το ποινικό, βέβαια, ναι, σωστό. Το ποινικό, ναι, ναι. Γιατί βλέπω τελικά έτσι να... Το διεθνές ποινικό δικαστήριο. Καταρχήν έχει εισβάλει στη Ράφα. Μερικώς, όχι ολικώς. Έχει πάρει την Ανατολική Ράφα όλη. Έχει διώξει περί 600.000 κόσμο. Μάλιστα. Έχει καταλάβει τα 2/3 των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου. Εντάξει, και πάει προς τη θάλασσα τώρα. Η απόφαση αυτή που βγήκε, η πρόταση μάλλον που του εισαγγελέα, βγήκε, ναι. Η πρόταση του εισαγγελέα για να κατηγορηθούν από το ποινικό δικαστήριο, από το διεθνές ποινικό δικαστήριο, μάλλον τους έχει ενώσει. Γιατί είναι και εναντίον του Γκάντς και ήταν άστοχος ο χρόνος που έγινε αυτό. Δεν έκανε καλό. Αντιθέτως, αυτούς τους ένωσε. Μάλιστα. Και βεβαίως ένωσε και τους και τη Χαμάς. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που έλεγε ο Γκάντς να γίνει τώρα. Το ότι υπάρχει η ανάγκη να ξέρουν, να έχει ξεκαθαρίσει ο Νετανιάχου τι θα γίνει στη Γάζα και στην Παλαιστίνη μετά το τέλος του πολέμου. Δεν το έχει πει όμως. Δεν το έχει πει και θα σας πω. Λοιπόν. Υπάρχει ένα μέρος που έχει δίκιο. Υπάρχει ένα μέρος που δεν έχει δίκιο. Ναι. Δεν είναι όλο το δίκιο με το μέρος του ή όλο το δίκιο. Και τα δύο εξηγούνται. Εντάξει. Γιατί το να πεις αυτή τη στιγμή που είναι σε επιχειρήσεις ότι θα κάνω αυτό, δίνεις έτοιμη τροφή στους άλλους να παίξουν το παιχνίδι τους. Σωστά. Το να μην το πεις, σου λέει κανένας, μα καλά, κάνεις ένα πόλεμο χωρίς να ξέρεις που θα πας στο τέλος. Αρχίζουν οι άλλοι και αντιδρούνε. Άρα... θα τα ζυγίσουν όμως, κοιτάξτε, οι Ισραηλινοί θα τα βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ειδικά αυτό τους ένωσε πάρα πολύ. Άρα θα τα βρούνε όλα αυτά. Τώρα είναι, επιτίθεται το Ισραήλ ή αμήνεται με αυτόν τον τρόπο? Καλή ερώτηση. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ούτε επιτίθεται ούτε αμήνεται. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κυνηγάει αυτούς οι οποίοι διέπραξαν ένα τεράστιο έγκλημα κατά αθώων ανθρώπων. Και το κυνηγάει μια κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι ούτε επίθεση ούτε άμυνα. Έχει μια κατεύθυνση. Το κυνηγάει σε λάθος, Ναύαρχε μου. Τι είπατε? Ακούγονται διάφορα. Το κυνηγά σε σωστή κατεύθυνση. Μήπως το έχει παρακάνει, αυτό είναι το ερώτημα όλων. Κύριε Καντή, αυτό είναι μια πολύ σωστή ερώτηση. Αλλά όταν μπείτε στην ψυχολογία του πολέμου, που λέει ο θάνατός σου η ζωή μου, εκεί
Δεν ξέρω αν χωράει αυτή η λέξη, το έχω παρακάνει, και αν υπάρχει μέτρο πόσο κάνει ο ένας και πόσο ακόμα κάνει ο άλλος. Ακόμα κρατάει ο Μύρος, η Χαμάς ακόμα κρατάει ο Μύρος Ισραηλινούς. Ξέρετε, λοιπόν, όταν, αν ήταν το παιδί σας, έλα μου, και λοιπόν, το βλέπατε νεκρό μέσα σε μια στοά, αποκεφαλισμένο. Δεν ξέρω αν εκεί θα λέγατε, ναι, αν το έχουμε παρακάνει ή όχι. Παρακάνει ή όχι. Λοιπόν, Ναύαρχέ μου, θερμές ευχαριστίες. Και σε εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αγαπητέ μου Γιάννη, αγαπητέ μου Γιώργο, θερμές ευχαριστίες. Ευχαριστούμε πρωτίστως εσάς, κυρίες και κύριοι, για την προσοχή σας. Γεια και χαρά σας.